Νόστιμο! Τι να κάνουμε, ο Μιλωνάς μας περιποιείται και αυτή τη βδομάδα μας έστειλε. Βέβαια, δεν τα στολίσαμε πάλι όπως την προηγούμενη φορά. Και το πιούμε τον καφέ εδώ, μαζί με τα κορίτσια μου, μαζί με τους καλεσμένους μας, μαζί με τα πάντα. Θα σας έχω τα πάντα σήμερα, όλα, πραγματικά. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Μιλωνά, Αρτοπία, όπου η αλήθεια είναι ότι μας έχει γλυκάνει με βουτήματα πολυτελείας, με κουλουράκια, με τα κριτσίνια, με τα διάφορα που μας στέλνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα βρείτε Λυκούργου και Φιλαρέτου 121 στην Καλλιθέα. Από εκεί και πέρα θα σας πω τους χορηγούς μας που υποστηρίζουν την εκπομπή μας και θα περάσουμε στο Σπύρο Παπαχαραλάμπους και στα παιδιά που έχουν έρθει εδώ πέρα και έπειτα στα κορίτσια μας που μας έχουν υπέροχα θέματα και έπειτα θα σας κλείσουμε μουσική, αλλά ποιον θα σας έχω δεν θα σας πω από τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γάμος βάφτιση, Σοφοκλή Βενιζέλου 23 στο Πέραμα, Καρακατσούλα Έλανα. Ό,τι πιάνει το χεράκι της, το κάνει τέλειο. Είδατε και από τα γυρίσματα που είχαμε στις γιορτές. Ντονατέλο, αναπαύσεις 28α στο Περιστέρι. Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ όποτε πάω από εκεί θέλω μία στάση να δοκιμάσω κάτι. Πολύδωρον, κοσμήματα, Πλάτωνος 5 στην Καλλιθέα. Ασημένια χρυσά και Φόμπι ζούσε σε ιδιαίτερα σχέδια. Κομωτήριο Μπέλα, Ίους 75K Πετράλωνα στην Αθήνα. Παπαχαραλάμπιο εκπαιδευτήριο, όπως όλοι ξέρετε και έχετε αγαπήσει. Ιδιωτικό σχολείο Πελοπίδα 85 στο Περιστέρι. Απλά ελληνικά στο Μπουρνάζι και πλέον και στη Γλυφάδα. Αναπτυχθήκαμε, μην νομίζετε. Μεταφορική Κομματάς, υποκατάστημα Αθήνας, Ορφέως 126. Νένε High Fashion Creation, νηφικά τουαλέτες και υπέροχες δημιουργίες. Τα ρουχαλάκια μου τα υπέροχα, βλέπετε και σήμερα με έχει με τα γουνάκια, πραγματικά. Αντώνης Χαρίτος, Κουρτίνες, Λευκά Είδη, Πέτρου Ράλι, 180 νίκια, Ράδιο Τερανόβα, Σκέψου Μουσική, Προκοπίδης, Λουλούδια Πόλο τον Κόσμο 21, Ανθέων Αθήνα, Νατζίπ Εκστέσιον, τα υπέροχα μαλάκια μου, Καραόκια Everywhere, Αντώνης Φερμάνης, Σχεδιαστή Κοσμημάτων, Σολάι, Κομωτήρια Ηλίου Ηλίου, Ευρώπα Αλουμινοτεχνική, Συστήματα Αλουμινίου, Πόρτες Ασφαλείας, Κάγκελα, Διονύσης Σαρακινής, Ερατοσθένους 15 είναι έκθεση, Βιοτεχνία Μετέωρων 25. VMR, Feel the Art, χειροποίητες δημιουργίες από τη Βίκυ Μπάδα μας, όλα ελληνικά στην Τρούμπα, Πειραιάς, Φίλωνος 113, Εξοικία Στριβουλίδης, σχεδίαση γλυπτών, κομωτικές δημιουργίες Μαρία Μάντα Στασινού, Billy John, ηφικά και βραδινές τουαλέτες, Ειρήνη Πλέστη, το μακιγιάζ μας, Παναγιώτης Κρουμουσάς, τα έπιπλα, Αριστομένης Γιαννόπουλος, πλαστική και επανορθωτική, μικροχειρουργική, Λεωφόρο Μεσογείων 109-111 στην Αθήνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, αλλά ωστόσο θα περάσω στους καλεσμένους μας. Τι κάνεις, Σπύρο? Γεια σου, Άρια. Τι κάνεις? Καλά. Εδώ ψηλά σήμερα, βλέπεις. Ψηλά, παιδιά. Ναι, μου φέρες τρία ψηλά παλικάρια. Για να δούμε, ο Αλέξανδρος, ο Ρόμπερτ και ο Σάββας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αλέξανδρος. Ναι. Εσύ. Ναι. Ο Ρόμπερτ, εσύ. Ναι. Και ο Σάββας, εσύ. Ναι. Μπάσκετ, λοιπόν. Παιδιά, μη σηκωθούν τα παιδιά, θα πάθετε πλάκα. Λοιπόν, τα παιδιά είναι μαθητές στο σχολείο. Είναι συμπαίκτες στο Γουσουπού Γυμναστικό Σύλλογο Περιστερίου, mm-hmm. στην ομάδα μπάσκετ. Είναι πολύ καλά παιδιά, όπως όλοι οι αθλητές. Και φέτος θα βοηθήσουν και το σχολείο στο σχολικό πρωτάθλημα που ξεκινάμε να μπούμε να το πάρουμε στην ουσία. Αν δεν υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, θα τους λέω πάντα. Σωστά. Αστέρια μου, θέλω να ρωτήσω τον καθένα σας προσωπικά. Θα ξεκινήσω πρώτα με τον Αλέξανδρο, να πάμε τη σειρά. Πώ
Ποιος είναι, πώς είπες θα ασχοληθώ με το μπάσκετ? Είπες είμαι ψηλός, θα πάω εκεί να βάζω καλάθι. Θέλω να μου τα αναλύσεις. Πώς σου ήρθε, δοκίμασες μια φορά και ασχολήθηκες? Όχι, άρεσε στο πατέρα μου αυτό το άθλημα και είναι σχεδόν οικογενειακό. Και οπότε είπα να δοκιμάσω και εγώ να παίξω μπάσκετ και μου άρεσε. Και πώς σου άρεσε, ναι, το προχώρησες? Ναι, συνέχισε. Ναι. Και επαγγελματικά? Ναι, και επαγγελματικά πιστεύω. Με το καλό. Ευχαριστώ. Εγώ ξεκίνησα να παίζω από το σχολείο. Μ' άρεσε, έβλεπα ότι είχα μια διαφορά με τα άλλα παιδιά που ήμουν αντιμέτωπος. Και είπα στον πατέρα μου να με βάλει σε κάποια ομάδα και από εκεί πέρα ξεκίνησα. Σωστά. Εσύ, Σάββα μου. Και εγώ κάπως παρόμοιο με το Ρόμπλετ. Έπαιζα ποδόσφαιρο βασικά. Και μια μέρα πήγα στο σχολείο να παίξω μπάσκετ. Μου άρεσε και ζήτησα από τη μητέρα μου να με γράψω μια ομάδα μπάσκετ. Σωστά. Δεν μου λέτε, έβαλε κανείς από τους τρεις σας με την πρώτη καλάθι? Όχι. Από περίεργεια. πάντως έχετε κερδίσει σε αγώνες. Ναι. Είναι πολύ κάτι όλοι. Είναι, νομίζω, και στα κλιμάκια της Εθνικής είστε. Ναι. Στα κλιμάκια της Εθνικής. Δηλαδή όταν... Εγώ επειδή έχω παίξει μπάσκετ, δεν όχι σε τέτοιο επίπεδο, καμία σχέση, αλλά μ' άρεσε και τα αγαπούσα. Εσύ είσαι ψηλός, δηλαδή σου ταιριάζει αυτό το άθλημα. Εδώ είμαι κοντός. Μιλάμε για 2,10, 2,7 και ένα 98-99. Για άλλα ύψη. Εδώ για να παίξει σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να έχεις και το ύψος, αλλά και το ταλέντο. Συγγνώμη, στο μπάσκετ το επαγγελματικό, από πόσο ύψος μέχρι πόσο θέλει να είναι ο παίκτης? Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ύψος. Το σημαντικό είναι να έχεις καρδιά, πιστεύω. Το πιο σημαντικό. Α, δηλαδή μπορώ κι εγώ, δηλαδή, ας πούμε, που μπορεί να είμαι, λέμε τώρα, ένα 60, 65, ένα 70, ένα 75, ένα 80 να πάρω μέρος. Ναι, γιατί όχι. Λέ, εγώ νομίζω ότι ήταν εντωμεταξύ παιχνίδι μόνο για ψηλούς, έτσι? Όχι, όχι. Οι ψηλοί, λέω πάντα με ταλέντο, όμως διακρίνονται λόγω ύψους. Αλλά μεγάλοι παίκτες που έχουν μείνει στην ιστορία, όπως ο Γκάλης, ήταν σε αυτό το ύψος. Δεν μου λέτε, παιδιά, πόσο διορκεί ένας αγώνας μπάσκετ? Στην Ευρώπη 40 λεπτά. Στην Ευρώπη 40 λεπτά. Ναι. Στην Αμερική 48. 48. Με να ξέρεις το βελγικό πρωτάθλημα, που είναι και εκεί 40. Σωστά. Αν σας κάνανε πρόταση να πάτε κάπου έξω, θα πηγαίνατε? Αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι ο στόχος σας? Ναι. Κάνουμε μαζί και τα μαθηματικά στα αγγλικά για Αμερική που χρειάζονται. Σοβαρά μιλάς? Για έξω. Καλέ, τους παρέχεις τα πάντα. Για πείτε μου, όταν καταρχήν στο μπάσκετ, επειδή εγώ δεν γνωρίζω, έτυχε να παίξω, ας πούμε, όταν ήμουν στο γυμνάσιο, να προσπαθήσω να βάλω την μπάλα στο καλάθι. Αλλά εντάξει, μια-δυο-τρεις κοριτσάκι ήμουν, με τα κορίτσια έπαιζα τότε. Αλλά θέλω να σου πω ότι στο μπάσκετ, επειδή δεν έχω ασχοληθεί εγώ σαν άθλημα και μπορεί να υπάρχουν και άλλα άτομα που δεν έχουν ασχοληθεί, να μας δώσετε λίγο να κατανοήσουμε το παιχνίδι, δηλαδή πόσα άτομα είναι οι αντίπαλες ομάδες, τι αντιμετωπίζετε, πόσες προπονήσεις χρειάζονται για να γίνεις πιο επαγγελματίας. Το λες σε σένα. Η ομάδα μπάσκετ αποτελείται από 12 άτομα. 12. Ναι. Και δύο προπονητές που είναι 14 συνολικά. Ωραία. Πόσοι παίζουν, παίζουνε? Είπετε. 12 άτομα. 12, 6 και 6. Όχι. Όχι. Παίζουνε 12 σε μια ομάδα. 5. Η ομάδα έχει αλλαγές. Η 12 της μιας ομάδας βγαίνει πεντάδα. Και ο προπονητής συνέχεια αλλάζει, ανανεώνει την πεντάδα. Ναι. Μπαίνουν 5 άτομα μέσα. Περίμενε. Είναι δύο αντοπίλες. 12 και 12, έτσι. Ναι. Και επιλέγουν τα 5 άτομα από τα 12 να παίξουν τον αγώνα και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τους κάνουν αλλαγές. Ναι. Και παίζουν και οι υπόλοιποι παίκτες. Ωραίο αυτό. Οι βαθμολογίες, δηλαδή οι πόντοι που παίρνουν, πάει δηλαδή όποιος ρίξει μπάλα στο καλάθι ή παίζει σημασία και η απόσταση που θα ρίξει? Σημασία και η απόσταση. Π.χ. αν είσαι μέσα από το τρίποντο είναι δίποντο
μετά έξω από το τρίποντο είναι 3 πόντοι και αν πάρεις φάουλ μετά και είναι σε βολή, το καλάθι μετράει 1 πόντο. Σωστά, μπράβο. Ρόμπερτ, ναι. Θέλω να μου πεις, πόσες προπονήσεις χρειάζονται πριν από ένα αγώνα? Ναι, δουλεύουμε καθημερινά. Θέλει κάθε μέρα δηλαδή να ασχολείσαι με τον μπάσκετ, έτσι? Με εξαίρεση με την επόμενη μέρα του αγώνα δεν δουλεύουμε, γιατί έχουμε αγωνιστεί την προηγούμενη μέρα. Και είσαστε κουρασμένοι και πρέπει να ξεκουραστείτε. Ναι, όμως μετά συστηματικά κάθε μέρα. Κατάλαβα, σωστά. Κορίτσια να παίζουν μπάσκετ. Υπάρχουν. Και πώς είναι, πώς τα βλέπετε? Έχει τύχει να παίξετε μαζί τους? Όχι. Είναι οι γυναικείες ομάδες, παίζουν και... Α, δεν παίζουν μεικτά. Η Κέτ έχει αρχίσει κάτι να κάνει και με τον Ολυμπιακό. Τι λες τώρα, αυτό δεν τα έχεις πει. Η μοντέλο βέβαια, μην τη δείτε. Την ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγαμε σε κλαμπ, φανταστείτε μου φορούσε το χαμηλό και δεν ξέρω κι εγώ πόσα κεφάλια. Σοβαρά μιλάμε, άμα βάλει το ψηλό και βγει έξω, έτσι θα την κοιτάνε όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σάβα μου, θέλω να μου πεις και εσύ δύο πράγματα. Σχετικά με τι? Στο μπάσκετ θέλει κάποιο είδους διατροφή, πρέπει να προσέξουμε κάτι, υπάρχουν κάποια όρια, κάποιοι κανόνες που σας θέτουν οι προπονητές? Εντάξει, πρέπει γενικά να ακολουθείς μια σωστή ζωή, να κοιμάσαι νωρίς, να ξεκουράζεσαι, να τρέφεις σωστά, να πληρώνεις ό,τι χάνεις με τις προπονήσεις, γιατί με 4 ώρες περίπου προπονείς την ημέρα ή 3, εντάξει, μετά από ένα σημείο, άμα δεν ξεκουράζεις σωστά, κοιμάσαι αργά, δεν τρέφεις σωστά, τρως απ' έξω και τέτοια, μετά από μια στιγμή το σώμα σου θα σου βγάλει σημάδια ότι άλλο δεν αντέχει. Θα βγάλει τραυματισμούς, είτε μια δυσκούραση, διάφορα. Δεν μου λέτε, πού είσαι εδώ τώρα που είσαστε με τους προπονητές σας και παίζετε έτσι φιλικά και ομαδικά, πόση ώρα κάνετε σε χρόνο? 2 ώρες περίπου. Δύο ώρες. Παίζετε 2 ώρες. Ναι. Θέλει αντοχές, μην νομίζεις. Προχωράς. Μπράβο. Και πάω την μπάσα στο Σπύρο μου. Για πες μου, Σπύρο μου, για τα 3 καμάρια που μας έφερες εδώ πέρα. Εγώ επειδή τα παιδιά τα έχω δει και στις προπονήσεις και μαζί με τα άλλα παιδιά. Προπονητές μας είναι ο Νίκος Χατζής, διεθνής παίχτης παλιός, και ο Βαγγέλης ο Τσεπέλης. Ένα καλό προπονητικό δίδυμο. Γι' αυτό στη συνεργασία με τα παιδιά εδώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε ψηλά. Εννοείται ότι στα τελικά είσαι καλεσμένη να φτάσουμε, να μας δεις στον αγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τιμή μου. Θα πάρω εδώ και τα κορίτσια να έρθουμε και άμα θέλετε... Μαζορέτες. Αυτό θα έλεγα και το είχαμε και θέμα σε μια από τις εκπομπές μας, το πληροφορώ, μία μου το έφερε θέμα, μία από τις κοπέλες. Θα έρθουμε εμείς να κάνουμε τις μαζορέτες, θα έχουμε και το τέτοιο, θα σας... Τι νομίζετε, ανεβάζει τη διάθεση στους παίκτες. Αμπτή. Λοιπόν, και εγώ καμάρια μου σας εύχομαι να πάτε πολύ ψηλά. Θέλετε να πείτε κάτι στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν κάτι στον κόσμο που μας βλέπει? Να προσπαθούν. Να τα διασκεδάζουν, να ζουν σωστά. Μέσα από το παιχνίδι να μάθουν τις αρχές και της ζωής και του αθλήματος. Και τους εύχομαι να κάνουν ό,τι θέλουν. Και να βάζετε πολλά καλάθια. Πάμε να συνεχίσουμε με τα 3 μου κορίτσια που σας έχουν υπέροχα θέματα. Καλή σας συνέχεια, παιδιά. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε. Έφυγε, Λουσάκη. Ειρήνη Πλέστη, αρετή για Λουσάκη. Ειρήνη, μου σε βάλανε στη μέση. Σήμερα να στη μέση. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ξύχη.